Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα λέγαμε ότι αυτή η φωτιά η χθεσινή ήταν πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνη, αλλά αντιμετωπίστηκε έτσι όπως το είδαμε εμείς από την τηλεόραση, γιατί εσείς το είδατε από το ελικόπτερο, από ό,τι κατάλαβα. Επειδή υπάρχει πια ένας καλός συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, αλλά λειτουργήσε και για πρώτη φορά αυτός ο καθαρισμός των οικοπαίδων, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι είναι όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στο να υπάρχει μια πολύ επαγγελματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών φέτος. Δεν πρέπει να λέμε πολύ μεγάλες κουβέντες, γιατί είναι δύσκολη χρονιά φέτος. Mm-hmm. Οι μέρες που διερχόμαστε τώρα μέχρι τη Δευτέρα είναι εξαιρετικά δύσκολες, αλλά από τη Δευτέρα θα είναι ακόμα δυσκολότερες, διότι αντιλαμβάνομαι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, έρχεται μια πολύ σκληρή, ισχυρή, ξηρή καταιγίδα, δηλαδή ισχυρή άνεμη, mm-hmm. που θα πλήξουν την περιοχή. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως, ωστόσο, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει πια ένας υψηλός επαγγελματισμός από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος, όπου κυρίως τα αέρια μέσα είναι, όχι δεν είναι μόνο αρκετά, αλλά συντονίζονται με τρόπο πολύ αποτελεσματικό, έτσι ώστε οι βολές τους να είναι πάρα πολύ επιτυχημένες. Αυτό είδα χθες από το ελικόπτερο περίπου 2 ώρες που ήμουν πάνω από τη φωτιά. Και τα ελικόπτερα κάνουν καλή δουλειά, αντιλαμβάνομαι. Πάνε ακριβώς στο σημείο που πρέπει. Εξαιρετική, εξαιρετική δουλειά. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο εξετάζουμε για να δούμε με ποιον τρόπο θα αποκτήσουμε. Εσείς πώς βρεθήκατε με το ελικόπτερο πάνω από τη φωτιά? Εγώ ερχόμουν, πρέπει να σας πω ότι ερχόμουν από την Ίω. Όπου είχα πάει πρωί-πρωί στην Ίω για να αντιμετωπίσουμε το θέμα του κορονοϊού εκεί. Mm-hmm. Όπου είναι τεράστιο και είναι μια άλλη συζήτηση. Θα το συζητήσουμε μετά, ναι, το θέμα του κορονοϊού. Και, δεν Α, και επιστρέφοντας ενημερωθήκατε ότι έχουμε τη φωτιά στη Σταμάτα. Ότι φωτιά και πήγα εκεί επιτόπου. Mm-hmm. Αφού βέβαια πήρα μαζί μου και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαγεωργίου, και mm-hmm. τον Γενικό Διευθυντή της Πολιτικής Προστασίας, και ο Νίκος Χαρδαλιάς ήταν στο κέντρο των επιχειρήσεων, και έτσι δουλεύαμε όλοι μαζί mm-hmm. προκειμένου να συντονίσουμε αυτό το έργο. Ήταν εντυπωσιακή η παρουσία των εναερίων μέσων, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι και υψηλός ο επαγγελματισμός των πυροσβεστών. Ναι. Χθες ήταν πολύ υψηλός ο επαγγελματισμός τους. Ταυτόχρονα ήταν ηρωική προσπάθεια που έκαναν οι αστυνομικοί της Δίας. Ναι, μπαίναμε στα σπίτια και βγάζανε τους ανθρώπους. Μπαίναμε στα σπίτια και αρπάζανε στην κυριολεξία με τα σεντόνια κατάκι τους ηλικιωμένους ανθρώπους, βγάζοντας τους έξω, γιατί η φωτιά ήταν έξω από τις αυλές τους. Και όλο το σύστημα, το ΕΚΑΒ ήταν εκεί επίσης. Οι υδροφόρες των Δήμων, υπήρξε μια άψογη, θα έλεγα. Έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή, κύριε Υπουργέ, των ζημιών, δηλαδή πόσα σπίτια χάθηκαν και πόσα στρέμματα καταστράφηκαν από αυτή την πυρκαγιά? Έχετε έναν πρώτο απολογισμό από τις αρχές ή όχι? Κοιτάξτε, ακόμα? Όχι ακόμη, αλλά τα στρέμματα δεν είναι πολλά, είναι mm. ελάχιστα. Ωστόσο η ζημιά που έγινε ήταν μέσα στους οικισμούς, όχι καθολική καταστροφή σπιτιών. Mm. Έχουν υπάρξει ζημιές σε σπίτια και κυρίως σε αυτοκίνητα. Mm-hmm. Θα καταγραφούν όλα αυτά, αλλά αυτό που μετράει σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε, είναι η ανθρώπινη ζωή. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά στην αντιμετώπιση της, μέσα σε καιρικές συνθήκες εξαιρετικά αντίξωες. Και βέβαια είναι πολύ δύσκολο να επιχειρείς μέσα σε κατοικησία, στον αστικό ιστό ουσιαστικά, yeah. μέσα σε περιαστικά δάση που υπάρχουν παντού και άτακτα, άναρχα, μάλιστα σπίτια. Όλα αυτά είναι πάντα ένα μάθημα για τους πυροσβέστες, για εμάς που ασχολούμαστε με τη διαχείριση κρίσεων, να γινόμαστε κάθε φορά καλύτερους, θυμόμαστε καλύτεροι, θυμούμενοι πάντα, επαναλαμβάνω, το τι συνέβη πριν 3 χρόνια, και να μην ξανασυμβεί και να μην ξαναδεί ανθρώπου μάτι τέτοια καταστροφή που έγινε στο μάτι. Πώς ξεκίνησε, κύριε Υπουργέ, αυτή η μελισσοκόμο, είναι αλήθεια αυτό που έγινε? Έτσι φαίνεται, ότι ξεκίνησε από κάποιον μελισσοκόμο, και κάθε πυρκαγιά ξεκινάει από έναν αμελή συμπολίτη μας, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται από παντελή αμέλεια, αφέλεια, εγκληματική αμέλεια και αφέλεια, ότι όταν οι συνθήκες είναι τόσο εξαιρετικά δύσκολες, με ισχυρό άνεμο, και βάζεις φωτιά στην Ήπεθρο, λοιπόν είσαι εγκληματίας. Μήπως πρέπει να υπάρχει αναγγελία ακόμα και στο 112 εκείνες τις μέρες, ότι δεν πρέπει να, σε αυτά τα φαινόμενα τα ακραία, να μην βάζεις φωτιές, να μην οξυγονοκολείς, να μην επισκέπτεις τα μελίσια σου? Δηλαδή, όλα γίνονται, κύριε, ναι, Παπαδόπουλο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο δικό τους κόσμο. Ναι.
δεν ενημερώνονται και προβαίνουν σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις από αμέλεια, η οποία όμως πραγματικά είναι εγκληματική. Θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι από αυτές που επιλέχθηκαν τις 17 στην Αττική, στους 10 Δήμους, mm-hmm. που μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιάκη και αργότερα είναι πλάκη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι Δήμαρχοι, επιλέξαμε να καθαρίσουμε με πολύ επιμελή τρόπο. Είχαμε κάνει πριν από 3 μήνες μια επίσκεψη με ελικόπτερο πάνω από αυτές τις περιοχές με τον Νίκο του Χαρδαλιά. Τις επιλέξαμε, τις οριοθετήσαμε και ξεκινήσαμε καθαρισμούς. Και είχε καθαριστεί πλήρως, γιατί ακούμε και καταγγελίες ότι αυτά που καθαρίστηκαν δεν απομακρύνθηκαν. Ενδεχομένως να υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, αλλά η περιοχή καθαρίστηκε, γι' αυτό ναι. η φωτιά, κύριε Χιώτη, ήταν επικόρυφη. Δηλαδή δεν πήγαινε από κάτω. Με τη βλάστηση πήγαινε σκορφές πάνω. Στο δέντρο, ναι. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό δημιούργησε και αρκετά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα, εάν τυχόν υπήρχε τόση βλάστηση κάτω, να είστε βέβαιοι ότι θα είχαμε τεράστια προβλήματα. Δεν θέλω να το σκέφτομαι έτσι. Το αποτέλεσμα που θα στη υπήρχε. Μύκονο, τι βρήκατε τώρα, μισό λεπτό. Πριν πάμε στη Μύκονο, η απόπειρα εμπρισμού, έστω και εκ των υστέρων, αφού είχε ξεκινήσει η φωτιά, έχει αποκλειστεί, κύριε Υπουργέ? Γιατί ακούσαμε δήμαρχο της περιοχής να λέει ότι άκουζε και κάτι καζάκια να σκάνε. Κοιτάξτε, για να μην μπορεί να σκάνε γκαζάκια από άλλους λόγους, πάντα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στις έρευνες που πραγματοποιούν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Πολλές φορές εμπλέκεται και η ασφάλεια και πάντα πρέπει να μένουμε σε αυτά, χωρίς να επεκτηνόμαστε σε θεωρίες συνωμοσίας ή υποθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας εντοπισμός κάποιου υπόπτου και πάνω σε αυτό να δούμε αν θα στηθούν κατηγορίες ή όχι. Άρα προς το παρόν δεν έχετε ενδείξεις απόπειρας εμπρισμού? Όχι. Μάλιστα. Όχι. Στη Μύκονο λοιπόν, τι βρήκατε που είχατε πάει τη Δευτέρα? Και στην Ίω χθες. Στη Μύκονο βρήκα τους ανθρώπους να είναι σε γενικές γραμμές ευχαριστημένοι, διότι η κίνηση στο αεροδρόμιο προσεγγίζει περίπου το 93% του 2019. Αντιλαμβάνεστε, αυτό σημαίνει ότι η Μύκονος έχει αποκαταστήσει πλήρως τη συνέπειες. Α, είναι ευχαριστημένη από την κίνηση του τουρισμού, λέτε. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν οι μυκονιάτες, επιχειρηματίες και ο κόσμος που ζει από τον τουρισμό έχει αποκαταστήσει πλήρως τις ζημιές οι οποίες συνέβησαν από το 19, από το 20 και μετά μέχρι φέτος. Υπάρχει μια εξαιρετική κατάσταση από πλευράς προσέλευσης στη Μύκονο, αλλά ταυτόχρονα όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι ζούμε σε εξαιρετικές συνθήκες. Δεν είναι μια κανονική κάποιοι χρονιά. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό, διότι δεν βλέπω βάζουν μυαλό. Ότι αυτό, ακόμα λοιπόν, και τώρα συνεχίζονται κορονοπάρτι με τσιλιαδόρους αυτοκίνητα, διάβαζα σήμερα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών πάρτι. Τα ιδιωτικά πάρτι, δηλαδή κάποιος έχει ιδιωτική κατοικία και καλεί τους φίλους του, είναι εγκληματική πράξη αυτή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι μαζεύονται 100, 150, 200 άνθρωποι σε ένα σπίτι. Λοιπόν, θα υπάρξει διάδοση της νόσου. Και τα πληρωμένα πάρτι, τα οποία γίνονται μέσω διαδικτύου και με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά που έχει αναλάβει η αστυνομία. Γίνεται καταγραφή όλων των σπιτιών που δυνητικά μπορούν να φιλοξενήσουν πάρτι. Θέλω να σας πω ότι φέτος υπάρχει ένα γενικό αίσθημα ικανοποίησης και από τους κατοίκους και τους επισκέπτες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του νησιού. Έχουμε 186 αστυνομικούς με καινούργια διοίκηση που έχω στείλει και ο κύριος αρχηγός της αστυνομίας εδώ από την Αθήνα. Στη Μύκονο λέτε τώρα. 60, να φανταστείτε, 56 για την ακρίβεια. Για τη Μύκονο μιλάτε. Για τη Μύκονο μιλάω. 56 πέρσι, 186 φέτος. Μάλιστα. 186 φέτος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν στηθεί υπηρεσίες, έχουν συλληφθεί κλέφτες, ληστές, ναρκωτικά. Γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και θα τη συνεχίσουμε και θα επιμείνουμε για να αισθάνονται οι άνθρωποι και να είναι ασφαλείς. Είναι αλήθεια ότι στο νησί δεν υπήρχε ξενοδοχείο COVID? Ναι, υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Ελπίζω να λυθούν σύντομα. Έχουν λυθεί ήδη ένα μέρος από αυτά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν γεμίζουμε τα ξενοδοχεία COVID, στο τέλος δεν θα έχουμε ξενοδοχεία για COVID. Και στο τέλος, εάν δεν προσέξουν οι άνθρωποι εκεί και δεν πάρει ο κάθε επιχειρηματίας την ευθύνη του, αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα σε βάρος τους και σε βάρος του νησιού συνολικά. Αυτό προσπάθησα να περάσω ως μήνυμα, μεταφέροντας το μήνυμα της κυβέρνησης, ότι δεν είναι μια κανονική χρονιά, ότι προέχει η δημόσια υγεία, ότι δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι να αποφύγουμε, να πολεμήσουμε τον ιό. Ο τρόπος είναι ένας, να ακούμε τι λένε οι ειδικοί, όχι τι λέει η κυβέρνηση.
ή ο υπουργός, αλλά τι λένε οι ειδικοί στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική, όπου υπάρχει ο προηγμένος δημοκρατικός κόσμος. Αυτό γίνεται. Είχαμε ακούσει ότι στο νησί είχαν εμβολιαστεί σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, αλλά δεν είχαν εμβολιαστεί οι εργαζόμενοι που ήρθαν μετά να δουλέψουν. Είναι αλήθεια αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι μέρη αλήθεια. Ναι. Με την έννοια ότι αν μιλάμε για 10.000 εμβολιασμούς, ναι, αλλά οι κάτοικοι τώρα πια με βάση την απογραφή του 11 είναι πολύ περισσότεροι, ναι, είναι ακριβές ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν εμβολιαστεί και με αποτέλεσμα όλα αυτά μαζί με τα πάρτι, τις συναθρήσεις που γίνονται διάφορα σημεία του νησιού, να προκαλούν αυτό το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι πλέον οι μικονιάτες επιχειρηματίες έχουν αντιληφθεί τους κινδύνους, λαμβάνουν όλοι τα μέτρα τους. Κάποια κέντρα, έμαθα, κλαμπ, αυτά τα μεγάλα, έχουν κάνει και κέντρο με τεστ έξω από την είσοδο του μαγαζιού τους. Οπότε σιγά σιγά πιστεύω θα αποκατασταθεί η κανονικότητα σε ό,τι αφορά την δημόσια υγεία και την προστασία. Τώρα στην Ήω πώς τα βρήκατε τα πράγματα αυτά? Γιατί ακούμε ότι και στην Ήω υπάρχουν προβλήματα. Ναι, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου και μια συζήτηση που έκανα με τον συνεννόηση με τον Νίκο το Χαρδαλιά, έφυγα πρωί-πρωί, πήγα εκεί, διότι στην Ήω είναι ένα πολύ μικρό νησί. Είναι δύο δρόμοι ουσιαστικά, 1,5 δρόμους. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σε αυτούς τους, σε αυτόν τον 1,5 δρόμο. Νεολαία, πολύ πιάνια. Υπάρχουν σε κάθε δύο μέτρα υπάρχει ένα μαγαζί, ένα μπαρ, μέσα σε αυτές τις χιλιάδες των ανθρώπων. Και υπάρχει κίνδυνος πια ορατός το νησί να κλείσει. Πολύ ορατός κίνδυνος. Γι' αυτό το λόγο πήγα εκεί. Ήδη έχουν επιβληθεί ποινές σε επαγγελματίες που δεν τηρούν τους νόμους. Αύριο το πρωί θα είναι 30 αστυνομικοί ένστολοι, πολύ δραστήριοι αστυνομικοί, μάχημοι, προκειμένου να επιβάλλουν την τάξη στο νησί και την εφαρμογή των μέτρων. Θα υπάρξουν άτομα της ασφάλειας Αττικής, κάποιοι undercover αστυνομικοί επίσης, έτσι ώστε σε λίγες μέρες να μην υπάρχει πρόβλημα στο νησί. Είναι κρίμα, γιατί είναι ένα μικρό νησί, ωστόσο πολύ φημισμένο, διάσημο νησί, και είναι κρίμα να καταστραφεί λόγω της απροσεξίας κάποιων ελάχιστων κακών επαγγελματιών. Μάλιστα. Πιστεύω ότι και εκεί τα πράγματα θα σιγά σιγά θα μπουν σε μια κανονικότητα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μήπως έχετε ενημέρωση για την πυρκαγιά στην Αχαΐα, κύριε Υπουργέ, που είναι σε εξέλιξη? Είμαι στην Καλαμάτα, στη Μεσίνη αυτή τη στιγμή, όπου εγκαινιάσαμε στην Καλαμάτα το κέντρο επιχειρήσεων μαζί με το Δήμο, και τα προβλήματα εδώ του νομού εξετάζουμε. Θα δω τι γίνεται σε λίγο, γιατί θα φύγω. Μάλιστα. Οπότε θα κατευθυνθώ προς την Αθήνα και θα έχω ενημέρωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό μεσημέρι, κύριε. Γεια σας.